η μακρά και επίπονη διαδικασία της αναζήτησης, του εντοπισμού, της ταυτοποίησης και τεκμηρίωσης των αντικειμένων μέχρι τη διεκδίκηση και τον επαναπατρισμό τους παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Βυζαντινό Μουσείο. Η εκδήλωση με τίτλο «Κλεμμένες αρχαιότητες, λαοί χωρίς μνήμη» ανέδειξε όλες τις πλευρές της σκοτεινής υπόθεσης της αρχαιοκαπηλείας, τμήμα της οποίας πλήρωσε η Ήπειρος με τις κλοπές εικόνων και κοιμηλίων, με τη λαιλασία εκκλησιών και μοναστηριών τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι ομιλητές στην ημερίδα από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού παρουσίασαν το ιστορικό υποθέσεων αρχαιοκαπηλείας σε συνδυασμό με τη διαδικασία που ακολουθείται σε παρόμοιες περιπτώσεις, όπως και στοιχεία που έχουν προκύψει μέσα από υποθέσεις που ήρθαν στο φως αποκαλύπτοντας τις σκοτεινές διαδρομές των κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλείας. Με την αφορμή αυτή, αρχαιότητες εκτέθηκαν για πρώτη φορά και ταυτίστηκαν με τραπέζα στο παρελθόν έργα. Σαν απόρρια της επιστημονικής τεκμηρίωσης και απόδειξης της παράνομης απόκτησής τους, ήρθε ο επαναπατρισμός τους. Σε μια δυνατή συμβολικά εικόνα, το άλλο τμήμα της Αττικής επικίνδυνης στήλης, του Μένωνος και του Κλεόβουλου, θύμα παράνομης διακίνησης, επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντήσει το κάτω τμήμα, το οποίο φυλασσόταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βραβρώνας, όπου και σήμερα εκτίθεται εκεί. Αυτή η διασπορά των πολιτιστικών αγαθών δεν περιορίζεται στη δική μας εποχή. Αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο ήδη από την αρχαιότητα. Από τους μονάρχες της ελληνιστικής εποχής, στους Ρωμαίους ή τους Βυζαντινούς, πολυάριθμα ήταν τα έργα αρχαίας ελληνικής τέχνης που αποσπάστηκαν από την αρχική τους θέση και μεταφέρθηκαν στα νέα κέντρα πολιτικής και πολιτισμού. Καμινία ή οι πόλοι που επιλέγουν οι δράστες δεν βρίσκονται μόνο σε απομακρυσμένες περιοχές, τις οποίες αντιδρακούν οι αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν επαρκώς, αλλά και σε κεντρικά μουσεία, φυλασσόμενους αρχαιολογικούς χώρους, ιδιωτικές συλλογές κτλ. Το τμήμα τεκμηρίωσης των πολιτιστικών αγαθών διατηρεί αρχείο δεδομένων των τραπέζων αντικειμένων από τη δεκαετία του 1960 πλην κάποιων ειδικών περιπτώσεων, όπως τα κρατέρια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο αρχείο αυτό έχουν συγκεντρωθεί όλες οι πληροφορίες αμέσως μετά την δήλωση αναφορά της τοπικής υπηρεσίας για το συμβάν. Στις περιπτώσεις κλοπής ακολουθεί την ειδική διαδικασία. Ως αποτέλεσμα από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, ένα κύμα κλοπών, κυρίως μεταξυπνών εικόνων, αλλά και λοιπόν εκκλησιαστικών αντικειμένων, παρατηρήθηκε σε απομακρυσμένους ναούς και μοναστήρια ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην Ήπειρο, κυρίως Ελλάδα, στη Θεσσαλία και την Δυτική Μακεδονία. Θα αναφέρω ενδεικτικά ορισμένες περιπτώσεις, εστιάζοντας πως είναι φυσικό στο γεύμα, για να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της καταστροφής. 2005. Ιερά Μονή της Οχού Χαλοντά, 12 μεταβιβλημένες εικόνες. 2006 και 2007. Ιερά Μονή Κίνησης σε Οθόπου Μακρύνου, 23 μεταβιβλημένες εικόνες, εκ των οποίων 8 δεσποτικές, ένα ζεύγος δημοτήρων, μία ριξανοθήκη και ένα ριστοπότικο. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης από τη σύστασή της το 2008, αρμόδια πλέον υπηρεσία σε θέματα παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, διεξήγαγε μεταξύ άλλων συστηματικούς ελέγχους σε δημοπρασίες του εξωτερικού. Έτσι, 12 χρόνια μετά την κλοπή, τον Ιούνιο του 2017, εντοπίστηκε από αρχαιολόγο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης η κλαπίσα εικόνα της βάφτισης να πωλείται σε γκαλερί στο Λονδίνο. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση. Ενημερώθηκε αστραπιαία η ιεραρχία του Υπουργείου και ακολούθως το Ελληνικό Τμήμα της Ιντερπόλ και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο. Η ημερίδα εντάχθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης που υλοποιείται από τις αρχές του μήνα στο Βυζαντινό Μουσείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Χαιρετισμό απίφθηναν ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, κύριος Μάξιμος, η βουλευτής Μαρία Κεφάλα, ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφου, ο Αντιπεριφερειάρχης Οδυσσέας Πότσης και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Βαρβάρα Παπαδοπούλου. Η εμπειρία όλων αυτών των υπηρεσιακών παραγόντων σε αυτά τα θέματα είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Εγώ από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιά όλους τους συναδέλφους της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών από το 1975. Δυστυχώς, όλα αυτά τα αντικείμενα που τα θεωρούμε ιερά, παραδόξως πως σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι μοιημένοι πνευματικά σε αυτόν τον κόσμο, ασκούν μια διαβολική έλξη, μια δαιμονική έλξη. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν
εγωιστικά για τον εαυτό τους τέτοια αντικείμενα και δυστυχώς μέσα σε αυτούς είναι και πάρα πολύ επώδυνοι άνθρωποι. Ζήτημα παγκόσμιο, ένα ζήτημα διεθνές και στην Ήπειρο μας αφορά ιδιαίτερα γιατί το έχουμε βιώσει πολλά. Νιώθω όμως ότι είναι μια διαδικασία κατά την οποία από τις κλεμμένες αρχαιότητες κάνουμε κάθε φορά ένα κομμάτι του πολιτισμού και της ταυτότητάς μας. Και θέλω πραγματικά, κυρία Παπαδοπούλου και αξιότιμη προσκεκλημένη, σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι, να σας συγχαρώ για αυτή την διοργάνωση, για αυτή την ημερίδα, για αυτή την πρωτοβουλία και για όλη αυτή τη δουλειά που κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε τι γίνεται και να προσπαθούμε πραγματικά όλα αυτά τα κοιμήλια, τα εθνικά κοιμήλια, να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν. Είμαστε για τις αγιοκαμιλίες των λαθνασκαφών και των τροπών πολιτιστικών αγαθών αυξάνεται σε παγκόσμια κλίμακα, διότι τα κέρδη τα οποία αποφέρουν είναι πολύ μεγάλα. Και έχει αποδειχθεί ότι η εξάρτηση αυτών των κυκλωμάτων είναι δύσκολη, αφού τα χαρακτηριστικά της δράσης τους είναι διεθνή. Προ 52 ετών είχε προτείνει η ψαναθήκη 6 Αγίου. Ένα περίτεχνο κόσμιο για την ψαναθήκη του 14ου ή 16ου αιώνα, αν δεν θυμούμε καλά. Μέσα από ένα ταξίδι 60-70 ετών από την πλάκα Κωνσταντινούπολη, Αγγλικανική Εκκλησία, μέσα από ένα λύκο δημοπρασιών του Προδήματος, επέστρεψε πάλι στο ναό από όπου ξεκίνησε.